Φανερά εκνευρισμένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Εσπερ Παρθεΐντε, ο οποίος φαίνεται να χρησιμοποιεί τις τουρκικές απειλές περί θερμού επεισοδίου το καλοκαίρι στην Κυπριακή ΑΟΣ σαν μοχλοπίεση στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Χαρακτήρισε τις αναφορές του Ειδικού Συμβούλου απαράδεκτες και τον κάλεσε να σταματήσει να εκπέμπει τέτοια μηνύματα. Θεωρώ το χειρότερο φάρμακο ή τη συνταγή να χρησιμοποιείς απειλές αντί την αντικειμενική έκθεση των γεγονότων. Και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Και θεωρώ ακόμα χειρότερο, ειδικός αντιπρόσωπος του Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, να διαπιστώνει ότι υπάρχει ή να ισχυρίζεται ότι υπάρχει ενδεχόμενο παραβίασης των διεθνών, του διεθνούς δικαίου, και αντί να καταδικάζεις τον παραβάτη του διεθνούς δικαίου να το χρησιμοποιήσει ως απειλή. Τον κάλεσε παράλληλα, αν θέλει να είναι θετικός ως προς τη διαδικασία, να αξιολογήσει τις προτάσεις. Και να σταματήσει να εκπέμπει ανάλογα μηνύματα. Είχα κάνει κατηδίαν παραστάσεις ότι θεωρώ απαράδεκτες ανάλογες αναφορές και ιδιαίτερα όταν εκπέμπονται υπό μορφή απειλής. Πάντως, ο πρόεδρος Αναστασιάδης ενημερώθηκε πλήρως από την ελληνική κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης Κοτσά Έιντε. Αναμένει να διαφανούν οι προθέσεις της Τουρκίας και εκφράζει τη λύπη του για τους ισχυρισμούς ότι στους δύο ηγέτες εναπόκειται αν θα μεταβούν στη Γενέβη. Στη Γενέβη θα μεταβούν οι δύο ηγέτες, γιατί να μεταβούν? Τι έχει διαφορετικό η Γενέβη από το καλύτερο κλίμα της Κύπρου? Εάν η Τουρκία δεν είναι έτοιμη, τότε διερωτώμαι γιατί οι δύο ηγέτες θα πρέπει να πάνε στη Γενέβη. Ας συνεχίσουμε τον διάλογο και όταν είναι η Τουρκία έτοιμη να συζητήσει το θέμα της ασφάλειας, να προχωρήσουμε και στο επόμενο βήμα. Επεσήμανε ότι ο ίδιος ποτέ δεν έθεσε θέμα για την διασταυρούμενη συζήτηση των κεφαλαίων, τα τέσσερα εκ των οποίων συζητούνταν άλλωστε σε αλληλεξάρτηση. Τόνισε ωστόσο ότι εφόσον υπάρξει πρόοδος στο θέμα της ασφάλειας, που μέχρι σήμερα μείνει ανέγκυχτο, θα μπορούσε να συνεχιστεί η αλληλοσύνδεση των υποσυζήτηση κεφαλαίων.